Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε την παρουσία στο δελτίο μας. Σας. Θα θέλαμε λοιπόν μία ενημέρωση για το πώς ξεκίνησαν χθες να λειτουργούν γυμνάσια και λύκεια. Οι μαθητές προσήλθαν στις τάξεις. Τι ποσοστό καταγράφεται? Και ένα δεύτερο ερώτημα από εμένα. Εάν Παρακαλώ. υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς, φαντάζομαι κάποιοι πήραν τις άδειές τους, είτε επειδή είναι ευπαθείς ομάδες, είτε επειδή έχουν παιδιά ανήλικα. Ναι. Όσο αφορά τις συμμετοχές των μαθητών, έχουμε κάποια ποσοστά που δεν είναι σταθερά από την προηγούμενη εβδομάδα, να ξεκινήσουμε, την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε η πρώτη γάμα λυκείου. Ναι. Εκεί είχαμε, να πούμε, μία πτωτική τάση από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Κάτι βέβαια που είναι αναμενόμενο, ίσως το ξέρουν και οι γονείς και τα παιδιά, ότι κάθε χρόνο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, οι μαθητές της τρίτης λυκείου κρατούν απουσίες από αυτές που δικαιούνται να κάνουν προς το Μάρτιο-Απρίλιο για να μπορέσουν να μείνουν στο σπίτι και να διαβάσουν, όπως λένε, με την ησυχία τους. Ναι. Είχαμε λοιπόν μια πτωτική τάση την πρώτη εβδομάδα στην τρίτη λυκείου. Τη δεύτερη εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, που άνοιξαν όλες οι τάξεις και προσήλθαν τα παιδιά στα σχολεία, στην τρίτη λυκείου παραμένουν πολύ χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής, και χτες και σήμερα. Μιλάμε για 6-7%. Αλλά στην Α και στη Β πήγανε τα παιδιά. Είμαστε από 50 με 57% και από 35 με 50% και στη Β, κάπως έτσι γίνονται. Μάλιστα. Δηλαδή και από τις εντυπώσεις και από τις ανατροφοδότηση της εντυπώσεις των παιδιών που συζητήσαμε, είναι ότι ήθελαν να πάνε στο σχολείο, ήθελαν να βρεθούν με τους φίλους τους, με τις παρέες τους, στο περιβάλλον το γνωστό το σχολικό, ήταν κάτι που το ήθελαν. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά τα γυμνάσια, και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της συμμετοχής των παιδιών, είμαστε γύρω στα 70% σε όλες τις τάξεις, είναι ένα καλό θεωρώ ποσοστό για τις πρώτες ημέρες. Σίγουρα τα παιδιά επηρεάζονται, πρέπει να πω, δηλαδή βλέπει το ένα το άλλο ή μαθαίνει το ένα από το άλλο, ότι πήγαμε τόσοι, δεν πήγαμε, και μπορεί πράγματι να έχουμε τροποποιήσεις είτε προς το θετικότερο, mm-hmm. να αυξηθούν τα ποσοστά, είτε και να μειωθούν. Δεν ξέρουμε, θα κινηθούμε, θα δούμε στην πράξη. Έχει κλειώσει με λίγες εβδομάδες, ναι, παρακαλώ. Το σημαντικό θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο, ίσως να μην μείνουμε μόνο στα νούμερα, γιατί δεν μπορείς εύκολα την εκπαιδευτική διαδικασία να την βάλεις σε νούμερα και να πούμε, όπως να συγκρίνουμε με άλλες περιπτώσεις, σαν τόσο τις 100 κτλ. Το θέμα είναι να δει ο καθένας γονέας και δαιμόνας και τα ίδια τα παιδιά, ποιο είναι αυτό που θέλουν. Γιατί επιτρέψτε μου να πω, βλέπουμε όλοι σαν κοινωνία, είμαστε μικρή κοινωνία αλλά και μεγαλύτερες, ότι όλοι και όλες κυκλοφορούν έξω χωρίς να έχουμε αυτό το πιεστικό που είχαμε στις περιόδους, δηλαδή τις προηγούμενες που είχαμε τις απαγορεύσεις. Δηλαδή όλα τα παιδιά βγαίνουν έξω με τις παρέες τους, είναι κοντά, αγκαλιές, φιλιά, πάρτι, ας το πω έτσι εισαγωγικά. Δεν είναι, θέλω να πω, το σχολείο ο τόπος που θα κινδυνεύσει το παιδί να κολλήσει τον ιό ή θα να μεταφέρει τον ιό στο σπίτι. Φτάνει να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας, έτσι, ναι. Ναι, αυτό που είπατε, τηρούνται κατά πολύ περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία από ό,τι έξω. Είτε σε επιχειρήσεις, είτε στους δρόμους κτλ. Δηλαδή, ας μην κατηγορούμε το σχολείο ότι είναι ο μέγας κίνδυνος. Κύριε για Διευθυντά, να μεταδοθεί ο ιός. Κύριε Διευθυντά, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο επηρέασε την ψυχολογία των παιδιών η κατάσταση που βίωσαν στην Καστοριά με καραντίνα, με κλειστές κοινότητες, με κρούσματα, ναι, με θανάτους. Ναι. Τι σας λένε τα παιδιά σε αυτή σας την επικοινωνία που έχετε? Κοιτάξτε. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι είμαστε από τις περιοχές που είχαμε μεγαλύτερες απώλειες και κρούσματα αλλά και θανάτους, και αυτό σίγουρα σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι ο νομός της Καστοριάς φτάνει στο σημείο ώστε ο κάθε ένας από εμάς, τους κατοίκους της Καστοριάς, να έχει κάποιον γνωστό, αν όχι συγγενή και φίλο, που χάθηκε λόγω του ιού. Αυτό σίγουρα επηρεάζει, όπως λέτε, και αρνητικά. Δηλαδή δημιουργεί μεγαλύτερη φοβία, και αυτό επηρεάζει προφανώς και σε αυτό το κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής των παιδιών στα σχολεία. Ακούμε και αυτό που λέτε, δηλαδή παίρνουμε την ανατροφοδότηση ότι ξέρετε, λένε ας πούμε από το τάδε χωριό, εγώ δεν θα πάω στο σχολείο γιατί σε εκείνη την περιοχή είχαμε πιο πολλά κρούσματα κτλ. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει και τα παιδιά σίγουρα και τους γονείς για το αν θα στείλουν το παιδί ή όχι.
Από την άλλη όμως σας ξαναλέω αυτό που είπα και νωρίτερα. Δεν είναι το σχολείο ο χώρος που θα κινδυνεύσει το παιδί. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, και οι καθηγητές και οι διευθυντές, αλλά και ο κάθε Δήμος στην Καστοριά, έχει προμηθεύσει και το Υπουργείο αλλά και οι σχολικές επιτροπές με τα αντισηπτικά σε κάθε αίθουσα, οι καθαρίστριες, τα συνεργεία καθαρισμού, είναι τουλάχιστον 2 καθαρίστριες σε κάθε σχολείο, κάνουν πολύ καλή δουλειά, καθαρίζουν συνεχώς και πριν αλλά και μετά κατά τη διάρκεια του μαθήματος και στο τέλος θα τα τελειώσει. Δηλαδή όλα τα μέτρα τηρούνται. Πολλοί καθηγητές, δεν λέω όλοι γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση, πολλοί καθηγητές φοράνε τη μάσκα τους για να πλησιάσουν τα παιδιά, να μιλήσουν, να κάνουν, τηρούνται οι αποστάσεις. Από εκεί και μετά, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Από τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και ο Υπουργός έδωσε την δυνατότητα στον κάθε γονέα και δαιμόνα να πει ότι με μία απλή βεβαίωση δήλωση εγώ έχω κάποιο άτομο που είναι ευπαθές, ανήκει την ευπαθή ομάδα και δεν θέλω λοιπόν να στείλω το παιδί μου στο σχολείο, αφού το δεχόμαστε κάτι τέτοιο χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά, ναι, είναι αποδεκτό και κάθε γονέας παίρνει την ευθύνη του. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλει να πει ψέματα, ας το πω εισαγωγικά, δεν θέλει, είναι δικαίωμά του. Οπότε φτάνουμε, ας το πω και αυτό, επιτρέψτε μου, φτάνουμε σε μια χαλαρότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη μεριά των γονέων και των μαθητών, γιατί δεν μπορεί κάτι άλλο να κάνει και ο καθηγητής και ο διευθυντής του σχολείου, mm-hmm. αφού δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση να πάρουμε το μήνυμα, κύριε Διευθυντά, το έστειλε η ίδια η πολιτεία, όταν είπε ότι αυτή η περίοδος δεν θα προσμετράται στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα δοθούν εξετάσεις. Ναι, οι εξετάσεις έχουν σταματήσει τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή η επίδοση του μαθητή εννοώ. Οπότε από μόνη της αποδομείται η συγκεκριμένη περίοδος. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα, δηλαδή μετά επαφίεται στον ίδιο τον γονέα και τον μαθητή κατά πόσο θέλει να παραμείνει στο περιβάλλον εκπαιδευτικό ή όχι. Έχετε δίκιο. Να κάνω 2 μικρά ερωτήματα. Συμφωνώντας μαζί σας με την τοποθέτηση ότι καταλαβαίνω τον γονέα που δεν θέλει να στείλει το παιδί του επειδή φοβάται, αλλά δεν κατανοώ τον γονέα που δεν στέλνει το παιδί του σχολείο και το στέλνει στις πλατείες ή το επιτρέπει να είναι στις πλατείες, που είναι το ίδιο και χειρότερα. Ναι. Ρωτώ, η συμμετοχή των μαθητών σας αναγκάζει να κάνετε εκ περιτροπή το μάθημα της τάξης? Και ένα δεύτερο ερώτημα, με τους μαθητές που δεν έρχονται στο σχολείο, υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Ναι. Όσο αφορά το πρώτο ερώτημα για την εκ περιτροπή λειτουργία, ναι, υπάρχουν κάποια μικρά σχολεία με μικρό αριθμό μαθητών, τα οποία δουλεύουν κανονικά καθημερινά, γιατί δεν είναι πάνω από 15 στα παιδιά στην τάξη. Στην πλειοψηφία όμως των σχολείων σπάζουν τα τμήματα και δουλεύουν εκ περιτροπής, με τα ποσοστά όσα είναι καθημερινά σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα και τις παρουσίες των παιδιών. Άρα υπάρχει εκ περιτροπής. Τώρα, στις ημέρες αυτές που είναι εκ περιτροπής, όπως λέτε, πράγματι κάποια παιδιά είναι στο σπίτι. Από χτες που ήρθε η οδηγία και το ΦΕΚ που βγήκε για την ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος, είμαστε σε μια διερεύνηση, οι καθηγητές όλοι και ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι διευθυντές, κοιτάζουμε να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να ολοποιήσουμε αυτή την οδηγία, αυτό το μέτρο. Ξέρετε ότι υπήρχαν και πολλές και υπάρχουν ακόμα πολλές αντιδράσεις. Mm-hmm. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των καθηγητών διαμαρτύρονται. Ναι, όλοι οι σύλλογοι διαμαρτύρονται. Πέρα από αυτό υπάρχει, θα σας πω, και το τεχνικό πρόβλημα, το οποίο αυτό προσπαθούμε να λύσουμε οι διευθυντές των σχολείων και η διεύθυνση που συντονίζει, ότι δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, το ίντερνετ, ικανή δύναμη του ίντερνετ εύρος για να μπορεί να μεταδίδεται το μάθημα από κάθε τάξη. Γιατί πρέπει να υπάρχει είτε ενσύρματη σύνδεση είτε ασύρματη. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Από ό,τι μας λέτε, τα πιο πολλά σχολεία αδυνατούν σε κάτι τέτοιο να ανταπεξέλθουν. Και δεύτερο, υπάρχει σε κάθε σημείο μια κάμερα για να μεταδώσει ή και υπολογιστής καταρχάς, να πούμε. Αυτά λοιπόν είναι όλα υποδιερεύνηση, γιατί εντάξει, από χτες το ξεκινήσαμε αυτό, από τη στιγμή που είδαμε το ΦΕΚ. Είχε γίνει μια αρχική διερεύνηση, αλλά δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα έλεγε στο ΦΕΚ, πώς θα δοθεί ο τρόπος υλοποίησης. Αντίστοιχη εκεί λοιπόν, εικόνα, να πω, ναι, συγγνώμη, ότι
πρέπει να συνοηθούμε λίγο και με τις σχολικές επιτροπές, να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα που έχει απομείνει μέχρι να κλείσει το διδακτικό έτος. Τι μπορούν να κάνουν? Μπορούν να βελτιώσουν τις ταχύτητες του ίντερνετ, να δώσουν κάποια επιπλέον hot spot, δηλαδή σημεία μέσα στο κτίριο για να αναμεταδίδεται το WiFi, το ασύρματα, το σήμα. Πάντως η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι διευθύνσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι η ίδια εικόνα σε όλους. Ενδεχομένως η προσπάθεια που γίνεται τώρα να είναι μια προσπάθεια προετοιμασίας για τον Σεπτέμβρη. Ίσως. Ναι, πολύ σωστά το θέτετε και αυτό. Ναι, ίσως να είναι δηλαδή τελικά μια δοκιμή για το πώς θα προχωρήσουμε στο Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό.